Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 4 του μήνα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με εκδηλώσεις την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σίσκα. Είναι ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Συλλόγου και έχουν ετοιμάσει αρκετά για αυτές τις μέρες. Είναι και η εβδομάδα της Ικνοπέμπτης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τέλος πάντων είμαστε σε ένα άλλο κλίμα. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Σίσκα. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα, κυρία Μουρίδη, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εσείς έχετε ξεκινήσει και έχετε οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις. Να δούμε και από ποια θα ξεκινήσουμε, τα πάρουμε με ημερομηνίες. Καταρχάς έχουμε για την Τσικνοπέμπτη η πρώτη εκδήλωση, έτσι το ξεκινάτε. Ωραία, ναι, πείτε. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες έχουμε την Τσικνοπέμπτη, 7 του μηνός, την Πέμπτη. Έχει γίνει θεσμός από την αρχή της ίδρυσης του Συλλόγου. Μαζευόμαστε όλοι φίλοι, χορευτές, μέλη στα, έξω από το Σύλλογο και τσικνίζουμε. Όπως Πού είναι ο σύλλογός σας? Εμμανουήλ Ξάνθου 3, εδώ και χρόνια, είμαστε από το 2006 εκεί. Ωραία. Το ξέρει ο κόσμος, οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να ντυθεί αποκριάτικα, να φέρει την καλή του διάθεση και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς. Ωραία. Επομένως, ένα καλό γλέντι έχουμε το βράδυ της Ικνοπέμπτης. Της Ικνοπέμπτης. Στο σύλλογό σας, εσείς δεν μπλέκεστε με πλατείες και άλλα σημεία, το γνωστό σημείο του συλλόγου. Κάθε χρόνο εκεί γίνεται, εκεί θα γίνει και φέτος. Πολύ ωραία. Την άλλη μέρα γίνονται τα εγγένεια μιας έκθεσης στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Είναι η έκθεση γυναικείας δημιουργίας, όπως μας είπαν, και μας ζήτησαν να συμμετέχουμε σαν πολιτιστικό σύλλογος. Οπότε εκθέτουμε εκεί δύο φορεσιές του συλλόγου που είναι στο χέρι και ντυμένες στο μεγαλύτερο, αν όχι όλο το ποσοστό της φορεσιάς, είναι και ντυμένες στο χέρι. Οπότε, πολύτιμο υλικό. Ακριβώς. Ναι. Είπαμε, οι φορεσιές είναι η περιουσία του κάθε πολιτιστικού συλλόγου. Οπότε εκεί θα εκθέσουμε μία φορεσιά από Ζαγόρι, από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τα Γιάννηνα, το Ζαγόρι, και μία φορεσιά ντόπια σερών. Mm. Και ειδικότερα από το Μιλινικίτσι. Μάλιστα. Όπως σας είπα, αυτές οι δύο φορεσιές είναι... Αυτές τις φορεσιές πώς τις έχετε εσείς στην ιδιοκτησία σας? Έχουν γίνει από μέλη. Τις παραγγείλατε και έγιναν από μέλη του συλλόγου. Και ντύθηκαν από μέλη του συλλόγου. Από μέλη, από φίλους. Δηλαδή ότι άρα από κάποιους που ήξεραν πώς γίνονται αυτές οι φορεσιές. Ναι, αυτό βεβαίως, θέλω να πω. Είναι πιστά αντίγραφα φορεσιών, αλλά είναι και ντυμένοι στο χέρι. Ακόμα και το μαντίλι, η ποδιά, το φόρεμα, το γυλαίκο, είναι και ντυμένοι όλοι στο χέρι. Mm-hmm. Όπως είπαμε, είναι η περιουσία του συλλόγου. Ναι. Έχει τη σημασία του αυτό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει έτσι ο πιο μικρός ηλικιακά πληθυσμός, αλλά το να έχεις μια φορεσιά πιστό αντίγραφο και μάλιστα και ντυμένη στο χέρι, έχει τη δική του αξία. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Για αυτούς που ασχολούνται με την παράδοση, πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να το μεταδώσουμε αυτό και στους άλλους. Ναι. Ωραία. Άρα και συμμετέχετε και σε αυτό, στη γυναικεία δημιουργία. Συμμετέχουμε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Με δύο φορές έρχομαι. Λοιπόν, την 9 του μηνός συμμετέχουμε στο Γαϊτανάκι, που αυτή τη φορά το κάνει ο Δήμος, στην Μεραρχίας. Συμμετέχουμε και εμείς στο Γαϊτανάκι, με δικό μας Γαϊτανάκι. Και αυτό είναι Μεραρχίας. Πολύ ωραία ιστορία. Προφανώς είναι ωραία δράση. Γαϊτανάκι γίνονται σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Στις Σέρες είναι χαρακτηριστικό δρόμενο των ημερών αυτών. Στο Γαϊτανάκι τι προγραμματισμός υπάρχει? Θα περπατήσετε και στους δρόμους με αυτό? Θα πάτε σε γειτονιές ή θα μείνει όχι μόνο στην πλατεία? Όχι, γειτονιές δεν θα είναι, αλλά θα περπατήσουμε στους δρόμους με μουσική και επί της ημεραρχίας, τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, επί της ημεραρχίας θα απλωθούν οι σύλλογοι και θα χορέψουμε, θα κάνουμε το γαϊτανάκι. Ωραία. Το οποίο γαϊτανάκι τι σημαίνει? Είναι γιορτή της Άνοιξης? Τι Γιορτή της Άνοιξης. Άρα εκείνο το πολύχρωμο που βλέπουμε και όλο αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι ότι ουσιαστικά υποδεχόμαστε την Άνοιξη? Υποδεχόμαστε την Άνοιξη. Ναι, ωραίο. Τώρα, την Κυριακή, 10 του μηνός, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, έχουμε η μυρίδα στο σύλλογό μας. 7 η ώρα το απόγευμα, με ομιλητές τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Νεολαίας, τον κύριο Κιήσογλου, και την Αντιπρόεδρο του ΔΠΘ και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κεσούλη τη Λεμονιά, θα μας μιλήσουν σχετικά για τη γυναίκα. Ο κύριος Κιήσογλου... Επιλέξατε αυτούς τους δύο γιατί είναι μέλη του συλλόγου σας ή επιλέξατε Όχι. Ζητήσαμε διάφορους.
να μιλήσουν για την ημέρα της γυναίκας, οπότε δέχθηκαν αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Θα έχουμε αυτούς κύριους ομιλητές. Θα είναι η Φραγκεδάκη Διαμάντου που θα κάνει, θα προλογίσει. Το συντονισμό θα έχουμε εμείς σαν σύλλογος. Mm-hmm. Οπότε καλούμε όλους τους ιερέως στον χώρο του συλλόγου, στα γραφεία, να έρθουν να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερη σημαντική εκδήλωση που αφορά τη γυναίκα. Ναι, δεν... Έχετε δίκιο. Δεν είναι καθαρά συμβολικό, γιατί θα υπάρξει ομιλία. Δεν είναι δηλαδή η μέρα της γυναίκας, άντε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Όχι, όχι. Ωραία. Κάθε χρόνο κάνουμε και κάτι, είτε φέρνουμε κοινωνικούς λειτουργούς, είτε άλλους σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Οπότε αυτή τη φορά θα είναι αυτοί οι δύο ομιλητές. Mm-hmm. Στη συνέχεια, 15 Μαρτίου, χορευτικό τμήμα του Συλλόγου θα συμμετέχει στο Σεφανό της Κοζάνης. Αυτή τη φορά είμαστε καλεσμένοι από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης. Εκεί πρέπει να ξέρετε ότι επί 15 μέρες, κάθε μέρα υπάρχει και ένας σύλλογος που κάνει φανό στην κεντρική πλατεία. Τι σημαίνει φανό, τι είναι αυτό? Είναι, ας πούμε, μια φωτιά σε μικρή κλίμακα, σε πολύ μικρό... Μια τζαμάλα, ας πούμε, σε μικρή κλίμακα. Ναι, ναι. Το κάνουν οι Κοζάνοι, γι' αυτό και μαζεύει κόσμο αυτόν τον καιρό, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, κάθε μέρα. Και έχουν την κεντρική εκδήλωση που συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι της Κοζάνης στην κεντρική πλατεία 17 του μηνός, όταν εμείς κάνουμε την τζαμάλα. Αυτοί κάνουν το συγκεκριμένο έθιμο, το φανό, ναι, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Αυτή τη φορά σας λέω ότι είμαστε καλεσμένοι του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης, ο Εμιλιανός. Το είμαστε καλεσμένοι τι σημαίνει? Ότι σας καλύπτουν κάποια έξοδα για να πάτε? Όχι, βέβαια. Καθόλου. Αλλά είμαστε καλεσμένοι. Μας είπαν όταν θέλετε να συμμετέχετε, ναι, επειδή γνωριζόμαστε με πολλούς συλλόγους από την Κοζάνη, έχουμε πάρει και άλλες φορές. Καταλαβαίνετε τώρα τι προσπαθώ να κάνω, να κλέψουμε ιδέες. Γιατί μας καλούν οι Κοζανίτες και δεν τους καλούμε κι εμείς σε κάποια στιγμή, όταν δεν υπάρχει και το οικονομικό θέμα στη μέση για να καλυφθούν κάποια έξοδα? Εμείς τους καλέσαμε μια χρονιά, ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος Κοζάνης, έκαναν εδώ το φανό. Ναι, το φανό και τους φιλοξενήσαμε τότε. Mm-hmm. Έχουμε πάει τουλάχιστον 5-6 φορές στην Κοζάνη εμείς σαν πανυπηρετικός. Ως αδελφοποιημένοι εμφανίζεστε δηλαδή? Ναι, έχουμε, ναι, και μας καλούν οι άνθρωποι. Ωραία. Θα συμμετέχουμε και με χορευτικό τμήμα και μάλιστα θα χορέψουμε χορούς δικούς τους, των Γρεβενών. Ναι. Άρα μια πολύ ωραία εκδρομή από ό,τι μια πολύ ωραία εκδρομή, ναι. Και? Μετά έχουμε 17 Μαρτίου, μετά από δύο μέρες, δηλαδή θα έχουμε εμείς την τζαμάλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι, αυτή τη φορά... Το μεγάλο γεγονός, εκεί... Ναι, τουλάχιστον σαν ηπειρώτικο έθιμο, είναι όντως γεγονός, τουλάχιστον για την είναι Ήπειρο. Είναι εντυπωσιακό, κύριε Σίσκα, γι' αυτό το μεταφράζω ως μεγάλο γεγονός. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που δεν είναι ηπειρώτες, πραγματικά εκπλήσονται όταν βλέπουν αυτή την τεράστια φωτιά, όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εσείς. Ναι. Και τα δρόμενα, ναι, που γίνονται. Αυτή τη φορά θελήσαμε να παντρέψουμε την ηπειρώτικη και αποκριάτικη παράδοση με την ντόπια των Σερών. Οπότε, ναι, θα υπάρχουν μεταμφιεσμένοι και θα χορέψουν δικούς τους αποκριάτικους χορούς ο Σύλλογο Ντόπιων Ιωρινής, mm-hmm, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ανθής. Μάλιστα. Με τους Μπαμπόγυρους. Και αυτό πολύ ωραίο. Προσπαθήσαμε, σας λέω, να παντρέψουμε αυτή την ηπειρώτικη και αποκριάτικη παράδοση με την ντόπια των Σερών. Κύριε Σίσκα, πριν μου μιλήσετε για την τζαμάλα, που σας λέω ότι είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε με τη Δήμαρχο και να της προτείνετε αυτό που κάνουν οι άλλοι, δηλαδή το 15ήμερο που κάθε σύλλογος παρουσιάζει τα δικά του για τις αποκριές, και να γίνει και εδώ ένα μεγάλο δρόμενο? Ξέρω αν κοστίζει βέβαια αυτό και αν μπορεί να γίνει, αλλά γιατί όχι? Κάποτε υπήρχε μια ιδέα. Ναι, αν είναι δυνατόν σε κάθε γειτονιά να γίνεται αυτό που γίνεται στην Κοζάνη, να γίνει και στις Σέρες. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι τέτοιου είδους φωτιές γίνεται σε όλο το νομό Σερών. Ναι. Αν πάτε στο Νέο Σούλη, αν πάτε στην Πρώτη, έχουμε πάει και έχουμε παρακολουθήσει. Όντως, με διαφορετική ονομασία. Δεν είναι κάτι. Αλλά είναι το ίδιο έθιμο. Το είναι ίδιο το ίδιο, ναι. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο έθιμο. Κάποτε, σας είπα προηγουμένως ότι ένας πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ είχε κάνει μια τέτοια πρόταση στους συλλόγους. Τώρα, εμείς ήμασταν σύμφωνοι. Σε κάθε γειτονιά και κάθε σύλλογος να προγραμματίσει. Ένα λεπτό, κύριε Σίσκα. Παρακαλώ. Ακούγεται. Ναι, κύριε Σίσκα, συγγνώμη. Όπως σας είπα, ότι υπήρχε μια τέτοια πρόταση σε κάθε γειτονιά, αν είναι δυνατόν, και διαφορετική μέρα βέβαια, να ανάβει και μια φωτιά.
Και ο κόσμος να έχει, έρχεται ο κόσμος εδώ από άλλα μέρη της Ελλάδος και θέλει κάτι να παρακολουθήσει. Mm-hmm. Θέλει κάτι να δει. Είναι το βαβακόφυτο. Πάει στους μπαμπόγυρους. Σωστά. Είναι η ανθή, το φλάμπουρο. Ντόπια παράδοση. Έχει κάτι. Έρχεται στις Σέρες και θέλει να δει και εδώ κάτι. Ναι. Τους προτείνουμε αυτό. Τις τζαμάλες. Να έρθουν. Σας είπα φέτος. Ποιος ήταν αυτός που προσπάθησε σε κάθε γειτονιά να κάνει κάτι και που τελικά. Ήταν μια πρόταση, θυμάμαι τότε, του Τερζή του Βασίλη. Μπράβο, ναι. Αν και γιατί δεν καλά. Έγινε αυτό, γιατί δεν θεσμοθετήθηκε αυτό, είναι περίεργο, εντάξει, δεν γίνεται. Οι υπόλοιποι σύλλογοι ίσως να μην το πήραν και τόσο. Κύριε Σίσκα, έχετε την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και επομένως μας φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς? Μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, γιατί κοιτάτε γιατί τώρα. Όταν υπάρχει αυτή η πρόταση, όταν είναι ένα δρόμενο που λέμε ότι δεν κοστίζει κιόλας. Ε? Ναι, ο κάθε σύλλογος το κάνει μόνος του. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχουμε αυτές τις γιορτούλες. Να μην δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να βγει έξω, να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητά του, από τους τέσσερις τοίχους, από τη θηλιά που έχουμε στο λαιμό. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και εδώ στον πολιτισμό υπάρχουν τέτοια θέματα. Εμείς έχουμε δεχθεί κατ' επανάληψη πολλές φορές. Τρομάρα μας, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε κιόλας. Τα βγαίνουν και προς τα έξω. Και μάλιστα πω, θέλουμε να κάνουμε μια κεντρική εκδήλωση όπως θα κάνουμε φέτος. Ναι. Βάζουμε μέσα χορούς, παραμουσκάρια, τι να σας πω, Μικρά Ασία αφορά. Πρέπει να διευκρινίσουμε στους ιερέους, σε αυτούς που ασχολούνται με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Η Ήπειρος έχει από όλα τα φύλλα. Έχει Μικρασιάτες. Έχει Πόντιους. Έχει Καπαδόκες. Εντάξει, παντού υπάρχουν. Εντάξει, ναι, παντού. Ναι. Παντού υπάρχουν. Ναι. Δεν χρειάζεται οι υπόλοιποι πολιτιστικοί σύλλογοι να κάνουν παράπονα γιατί ο Πανυπηρωτικός Σύλλογος ανεβάζει παραστάσεις και μέσα έχει χορούς από τη Θράκη, χορούς από τη Μικρά Ασία. Έχουμε και τέτοιου είδους παράπονα. Είχαμε και τέτοιους, αν είναι δυνατόν. Ίσα-ίσα, αυτό τους τιμά. Αυτό τιμά. Μακάρι να κάνουν και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι κάτι που να αφορά. Εσύ γιατί μπλέκεστε και να βάζετε και άλλα κομμάτια και δεν κρατάτε μόνο τα δικά σας για να μην έχουμε την κρίνια? Εμείς είμαστε αφού ο καθένας θέλει μόνος του να είναι μάγκα στο χωριό. Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Γιατί είστε εδώ υποχρεωμένοι, εμείς, κύριε Σίσκα? Θα δείξουμε και την παράδοση των Σερών. Εμείς πάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Δεν θα δείξουμε μόνο Ήπειρο. Θα δείξουμε και την τόπια παράδοση. Καλά, άμα πηγαίνετε έξω, δείξτε τα. Εδώ μην τα δείχνετε. Αφού θυμώνουμε, λέμε μεταξύ μας. Κοιτάξτε. Κύριε Σίσκα, τώρα ναι. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να τους πειράζουν. Μπορεί κάποιος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, σας λέω, να δείξουμε την τόπια παράδοση. Θέλετε εδώ, θέλετε αλλού, θα τη δείχνουμε. Ναι. Και αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Εντάξει. Από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Εντάξει. Υπάρχει υλικό, υπάρχουν χορευτές. Μπορούμε. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Μπορούμε να τα κάνουμε. Άμα μπορείτε. Δεν χρειαζόμαστε από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους τέτοια πράγματα. Δεν. Ναι, γιατί δεν έχετε να χωρίσετε και κάτι. Δεν δηλαδή έχουμε. Εσείς δεν διεκδικείτε, ας πούμε, σημάδι Θρακιωτών, σημάδι Μικρασιατών, σημάδι Ποντίων. Όχι βέβαια. Είστε ο Πανυπηρωτικός. Τώρα, αν βάζετε και ένα κομματάκι εκεί και λέτε ότι αυτό είναι Θρακιώτικο, είναι Μικρασιάτικο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μα σας είπα πάλι. Παράδοση. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Ναι. Η τζαμάλα που θα γίνει, είπαμε. Η τζαμάλα θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας 17 Μαρτίου, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως γίνεται εδώ τα τελευταία χρόνια. Τι ώρα ξεκινεί, τι ώρα έχει σκοπό? 7 η ώρα θα είναι. Ωραία. 7 η ώρα. Καλούμε τον κόσμο εκεί να έρθει να γλεντήσει. Θα προσφέρουμε δωρεάν, το ξαναλέω πάλι, δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Θα βάλουμε τις γυναίκες, τους φίλους μας, τα μέλη μας, να κάνουν φασολάδα, πίτες. Ο Δήμος θα μας δώσει κρασί και άλλοι φίλοι μας θα δώσουν κρασί να προσφέρουμε στον κόσμο. Επαναλαμβάνω. Πίτες είναι το σημαντικό. Οι χειροποίητες πίτες. Οι νόστιμες, ναι. Εκείνες, οι δικές σας. Ναι. Έχουμε πολλούς φίλους που θα στείλουν και αυτοί κεράσματα. Μάλιστα. Να κεράσουμε τον κόσμο. Το απαιτεί η ημέρα, το απαιτεί η περίσταση. Το απαιτεί οι αποκριάτικες μέρες. Άρα, εσείς ξεκινάτε 7, αλλά τελειώνετε. Θα τελειώσουμε σε τέτοια ώρα που να μην ενοχλήσουμε και τον κόσμο. Ούτως άλλως και τη συγκοινωνία δεν την. Όταν λέτε να ενοχλήσετε τον κόσμο, τι εννοείτε? Από πλευρά κοινή ησυχία. Δεν Λάτε θέλουμε ο κόσμος. Ο κόσμος θέλουμε να γλεντήσει. Εντάξει, δεν θα το πάμε και πολύ αργά. Αλλά δεν θέλουμε. Σας είπαμε ότι θα το τελειώσετε 4 ξημερώματα, αλλά πραγματικά μπορεί να υπάρξει παράπονο για υπάρχουν, κοινή υπάρχουν ησυχία. Και τέτοια. Υπάρχουν και τέτοια. Υπάρχουν και τέτοια. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν. Έχουμε αγριέψει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει.
Δεν μπορούμε τώρα να δούμε πώς σκέφτεται ο καθένας εκεί γύρω στην περιοχή. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ούτε επιστήμονες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι καθαρά δικό μας ψυχιατρικό θέμα ή αν όντως κάτι μας έχουν ψεκάσει και αντιδρούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η συμπεριφορά. Υποτίθεται ότι δεν γίνεται αυτό συνέχεια κάθε μέρα. Είναι μια μέρα το χρόνο. Ας δείξουν και λίγο κατανόηση οι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Εντάξει, ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως να το τελειώσουμε σε τέτοια ώρα που ο κόσμος ήδη θα έχει γλυντήσει, θα έχει χορέψει, θα έχει δει τα δρόμενα. Mm-hmm. Οπότε θα το τελειώσουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πάμε και μέχρι αργά. Η Τζαμάλα πόσο φτιάχνεται, δηλαδή πώς σηκώνεται αυτή η πολύ μεγάλη φλόγα, τι ακριβώς είναι? Εντάξει, χρησιμοποιούμε και ξύλα που κρατάνε κάποιο διάστημα. Είπαμε, δεν παίζει ρόλο και το μέγεθος της φωτιάς. Το έχουμε πει κατά επανάληψη. Εντάξει τώρα, ωστόσο, όσο πιο ψηλά πάει η φωτιά, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι το θέαμα. Σίγουρα. Όσο σίγουρα περισσότερο κρατήσει αυτή η φωτιά, σίγουρα, τόσο επίσης προσελκύει κόσμο. Κυρία Μουραήτη, εγώ θα το ξαναλέω ότι δεν παίζει ρόλο. Αν πάτε στα Γιάννενα, θα δείτε σε πάνω από 60 σημεία της πόλης και συνήθως σε κεντρικά σημεία όπου είναι γειτονιές, σε πλατείες μικρές. Ναι. Εκεί μαζεύεται ο κόσμος. Και η φωτιά κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Αρκεί να έχεις όρεξη να καθίσεις, να γλεντήσεις. Το απαιτεί η μέρα. Ωραία. Το απαιτεί η μέρα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ελπίζω να μην υπάρχουν πάλι παράπονα και εγκρίνιες. Μια ημέρα είναι αυτή με την Τζαμάλα, μια ημέρα είναι και όλα τα υπόλοιπα δρόμενα. Έτσι, το καθένα ξεχωριστά. Μια καλή ευκαιρία μας δίνεται να βγούμε έξω από τα σπίτια μας και να μην μένουμε συνεχώς στους τέσσερις τοίχους, γιατί αυτό ενοχλεί το ψυχολογικό μας. Έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς συνανθρώπους μας να βρίσκονται σε κλονισμό χωρίς να το παραδέχονται. Μας δίνετε κι εσείς την ευκαιρία, όπως και πολλοί άλλοι, να βγούμε λίγο έξω και να δούμε κάτι διαφορετικό. Όπως το απαιτούν οι ημέρες. Όπως το απαιτούν οι ημέρες. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε και άλλες εκδηλώσεις μετέπειτα, τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μην μας τα πείτε όλα, γιατί έχουμε και ένα μυαλό το οποίο δεν τα θυμάται όλα, τα ξεχνάμε εύκολα. Εμείς ούτως ή άλλως βγάζουμε τις εκδηλώσεις μας, τις βγάζουμε συνέχεια στην ομάδα μας, στο διαδίκτυο. Από εκεί ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται. Εμείς μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Απλά θυμίζουμε το ραντεβού την Τσικνοπέμπτη, τώρα μεθαύριο Τσικνοπέμπτη, όπου θα έχετε το καλό σας, την καλή σας γιορτή, ας πούμε, στο σύλλογο σας. Στο σύλλογο, έξω από το σύλλογο. Έτσι. Και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο και ο καιρός να είναι σύμμαχός σας. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Ναι, και να περάσετε όμορφα. Αλλά ούτως ή άλλως και ο καιρός να μην είναι, εμείς θα βάλουμε τον κόσμο μέσα. Βέβαια, τι μπορεί να γίνει μέσα τέτοιο. Άμα έχει κανείς κέφι, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Άμα έχει γκρίνια και κακομοιριά, δεν γίνεται τίποτα. Συμφωνώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και καλές μεταφορές, γιατί θα πάτε, είπατε, και δρόμες. Να είστε καλά.